2-5-80-8-8-8. Όλες οι απορίες σας, όλοι οι προβληματισμοί σας μπορούν να επιληθούν από την κυρία Γρηγορίου. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ακριβώς. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Ας υποθέσουμε ότι εντοπίζομαι θετική στον κορονοϊό. Τι γίνεται, ποια διαδικασία. Ωραία. Το πρώτο πράγμα πάντως πρέπει να κάνεις είναι να απομονωθείς και εγώ να πάω από την άλλη πλευρά. Μόνο σίγουρα. Θεωρείς και εσύ στενή επαφή, άρα να περιοριστείς και εσύ. Πατήσαμε και οι δύο. Ωραία, λοιπόν, να τα εξηγήσουμε γιατί είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Όταν κάποιος διαγνωστεί με τον ιό COVID, είναι θετικός δηλαδή, είναι κρούσμα όπως λέμε, τότε μπαίνει σε καραντίνα. Αν είναι άτομο με ήπια συμπτωματολογία ή καθόλου συμπτώματα, μπορεί να παραμείνει στο σπίτι του. Αν δεν έχει χώρο να παραμείνει, μπορεί να φιλοξενηθεί στο ΙΤΕ. Ή αν είναι άτομο με σοβαρότερη συμπτωματολογία, τότε θα νοσηλευτεί σε νοσοκομείο ή της αμοχώς του ή το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας ή Λεμεσού. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήταν, με συγχωρείτε, υπάρχει κόστος το οποίο θα επομιστεί. Όχι, δεν υπάρχει κόστος. Ωραία. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει πάντα ο θεράποντας γιατρός. Mm-hmm. Στην πρώτη περίπτωση που είσαι στο σπίτι είναι ο προσωπικός γιατρός σου. Στο ίντερνετ υπάρχουν γιατροί υπεύθυνοι εκεί και στα νοσοκομεία φυσικά είναι οι θεράποντες γιατροί που σε νοσηλεύουν. Mm-hmm. Άρα θα πάρεις άδεια ασθενείας από τους θεράποντες γιατρούς σου. Mm-hmm. Αυτή την άδεια ασθενείας είσαι δημόσιος υπάλληλος, θα την καταθέσεις στην υπηρεσία σου. Αν όχι, και είσαι εργαζόμενος, τότε θα την καταθέσεις στις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων, συμπληρώνοντας το γνωστό έντυπο για το επίδομα ασθενείας. Τώρα, αν είσαι στενή επαφή. Να. Και να εξηγήσουμε λίγο εδώ. Για τις στενές επαφές υπάρχει ορισμός. Δηλαδή. Συγκεκριμένα, τι είναι στενή επαφή. Υπάρχει ο ορισμός ο οποίος στέλνεται στα κρούσματα. Αν έχεις έρθει, σου λέει, σε επαφή με το κρούσμα πάνω από 15 λεπτά χωρίς τη χρήση μάσκας κτλ. Και υπάρχουν κάποιοι άλλοι ορισμοί, τότε το κρούσμα είναι υποχρεωμένο να συμπληρώσει μία λίστα με τα ονόματα αυτών των ατόμων. Συζητάμε κάποια στοιχεία από την ομάδα εχνηλάτησης, στη μονάδα δηλαδή επιδημιολογικής επιτήρησης, με τα τηλέφωνά τους. Γίνεται σε αυτή τη λίστα μία επεξεργασία από τους ηχνηλάτες μας και στα άτομα αυτά στέλνεται μήνυμα ότι θεωρούνται στενές επαφές μετά από διερεύνηση που έχει γίνει και πρέπει να κάνουν κάποια πράγματα. Λοιπόν, μέσω του μηνύματος στέλνεται λοιπόν ένα link, mm-hmm. ένας σύνδεσμος, ο οποίος είναι ένα έγγραφο τετρασέλιδο, το οποίο αναφέρει τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν για να απομονωθούν στο σπίτι, τις οδηγίες για την αποδέσμευσή τους, πώς θα γίνει η αποδέσμευση και πότε, οδηγίες για την περίπτωση που εμφανίσουν συμπτώματα και θα πρέπει να απευθυνθούν στον προσωπικό γιατρό τους, και η τέταρτη πληροφορία που δίνεται είναι για την άδεια ασθενείας. Μάλιστα. Ταυτόχρονα, η τέταρτη σελίδα, την έχω και εδώ μπροστά μου, αν θέλετε να τη δείξουμε, είναι το αίτημα που γίνεται στην μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης για έκδοση του πιστοποιητικού απουσίας από την εργασία για λόγους δημόσιας υγείας. Ναι. Συμπληρώνεται το συγκεκριμένο έντυπο. Αυτό το έντυπο είναι για τις στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος. Ναι. Αν θέλετε, μπορείτε να το σηκώσετε έτσι λίγο στον αέρα, να το δείξουμε και στην κάμερα. Αν μπορεί ο σκηνοθέτης να κάνει ένα zoom όσο το δυνατόν γίνεται, για να δούμε περίπου έτσι να εξοικειωθεί και λίγο ο κόσμος με τη διαδικασία. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τι να κάνουν. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να πάρουμε τη γνώση για να αντιδράσουμε γρήγορα και να αντιδράσουμε και σωστά. Λοιπόν. Διότι ο πανικός δεν προσφέρει τίποτα και ούτε οι λανθασμένες και οι σπασμωδικές κινήσεις δίνουν κάτι. Γράφονται, ζητούνται κάποιες πληροφορίες, μεταξύ των οποίων και το όνομα του κρούσματος, και δίνονται πληροφορίες του φαξ το οποίο θα σταλεί ή ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα σταλεί. Mm-hmm. Και αυτά καταλήγουν στη μονάδα επιδημιολογικής επιτήρησης. Από εκεί θα ετοιμάσουμε εμείς και θα στείλουμε πίσω, αναλόγως αν ήρθε με φάξ ή με email, το πιστοποιητικό απουσίας από την εργασία. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πιστοποιητικό απουσίας από την εργασία μπορεί πάλι να κατατεθεί στην υπηρεσία σου, αν είσαι δημόσιος υπάλληλος, ή στις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων, διότι η περί κοινωνικών ασφαλίσεων νομοθεσία αναφέρει σε κάποιο σημείο ότι
Αν ο γιατρός σου, σου συστήσει να παραμένεις στο σπίτι γιατί είσαι πρόσωπο που πάσχει από μεταδοτική ασθένεια ή είσαι πρόσωπο που ήρθε σε επαφή με τέτοιον άτομο, τότε δικαιούσε επίδομα ασθένειας. Ναι. Άρα, με το που έχουν αυτό το έντυπο από εμάς, το πιστοποιητικό απουσίας από την εργασία, μπορούν να το καταθέσουν στις υπηρεσίες κοινωνικών ασφαλίσεων. Και ας υποθέσουμε, κυρία Γρηγορίου, πως μια μητέρα εντοπίζεται το παιδί της θετικό στον κορονοϊό ή στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος. Μιλάμε για ένα παιδάκι τώρα που πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο, δεν μπορεί να φροντίσει τον εαυτό του μόνο του. Άρα αυτή η μητέρα πρέπει να μείνει και αυτή στο σπίτι. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις? Είναι περιπτώσεις στις οποίες αφήνουμε και τη μητέρα στο σπίτι και ρωτάμε, άμα είναι παιδάκι που δεν μπορεί να το εξυπηρετηθεί, ρωτάμε πού θα μένει και ποιος θα το εξυπηρετεί. Ναι. Και αν όντως το παιδάκι αυτό θα μείνει στο σπίτι, που συνήθως έτσι γίνεται, μαζί με τη μητέρα του, τότε την ίδια αυτήν αίτηση ενημερώνουμε τη μητέρα ότι μπορεί να την κάνει και ίδια. Μάλιστα. Λοιπόν, διότι θα έρχεται σε επαφή με το παιδί της. Ναι. Ναι. Να βάλουμε μια ανωτελεία και να πάμε αμέσως στην πρώτη τηλεφωνική μας γραμμή. 22-580-888 μας καλείτε για να λύσουμε απορίες για αυτά τα πολύ πρακτικά ζητήματα. Γεια σας, σας ακούμε. Ναι, χαίρετε. Είναι για το θέμα που λέγεται μόλις τώρα. Εγώ είμαι μητέρα ενός παιδιού και είμαστε σε αυτοπεριορισμό λόγω του ότι βρέθηκε κρούσμα στο σχολείο. Από πού μπορώ να τυπώσω την αίτηση, για να... διότι δεν πρόλαβα να ακούσω προηγουμένως. Μάλιστα. Και θα πρέπει να πληρωθώ από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, εγώ που δεν είμαι επιβεβαιωμένο κρούσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ωραία, από πού βρίσκω την αίτηση και τα χαρτιά αυτά? Λοιπόν, το ένα έχουμε μπει είναι το μήνυμα. Δηλαδή, αν δεν έλαβε μήνυμα στο κινητό της, γιατί το παιδάκι σίγουρα δεν έχει, δεν έχει τηλέφωνο. Άρα, μην ζητούμε το τηλέφωνο. Έτσι, πολλές φορές από τις μικρές ηλικίες τα παιδιά έχουν. Ωραία. Κάποιος λαμβάνει μήνυμα. Κάποιος λαμβάνει μήνυμα, λοιπόν. Ωραία, κάποιος λαμβάνει μήνυμα. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έλαβε κάποιος μήνυμα, στην ιστοσελίδα του γραφείου τύπου και πληροφοριών στο PIO, αν ανατρέξει κάποιος στην αρχική σελίδα, και κάτω χαμηλά στη σελίδα υπάρχει το link για το COVID-19. Λοιπόν, θα πρέπει να μπει κάποιος στο COVID-19. Υπάρχουν 4 μπλε ορθογόνια, παντούμε πάνω στο ορθογόνιο πληροφορίες, οδηγίες, και μας παραπέμπει στο οδηγίες για άτομα σε καραντίνα. Όταν πατήσουμε στο οδηγίες για άτομα σε καραντίνα, βγάζει αυτό το τετρασέλιδο έντυπο που σας έχω πει. Άρα θα βρει την αίτηση και μέσω του. Οδηγίες, λοιπόν, για άτομα σε καραντίνα. Ακριβώς. Τώρα, είναι επαφή κρούσματος. Ποιος πληρώνει? Αν πληρώνει κοινωνικές ασφαλίσεις. Ναι. Με την ίδια διαδικασία, ούτως ή άλλως είναι επαφή τώρα με το παιδάκι. Θα έρχεται σε επαφή με το παιδάκι, άρα εμφανίζει και αυτή κάποιον κίνδυνο. Μάλιστα. Ναι, έτσι μάλιστα. Δικαιολογείται το. Λοιπόν, πάμε τώρα στον επόμενο τηλεθεατή. Ανοιχτές οι γραμμές. Γεια σας. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Είστε στον αέρα. Παρακαλώ. Είστε στον αέρα. Ναι, κοιτάξτε, σας παρακαλώ, από την περασμένη Δευτέρα. Έχει βρεθεί θετικός ο γιος. Έχουμε αυτοπεριοριστεί. Δεν πηγαίνουμε δουλειά. Και περιμένουμε τώρα τι θα γίνει. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κανέναν απολύτως μήνυμα. Πήρε την Παρασκευή ο γιος μου κάτι σε email. Έχει βάλει τα ονόματα μας. Έχει δώσει τα ονόματα μας. Και εμείς περιμένουμε εδώ. Περιμένετε οδηγίες ως προς... Περιμένουμε οδηγίες, αλλά μιλούμε τώρα για 8 μέρες. Ναι, ως προς το αν θα κάνετε το τεστ ή αν θα είστε σε αυτοπεριορισμό, τι είδους οδηγίες, ή αν θα επιστρέψετε πίσω στην εργασία σας. Αυτοπεριορισμό είχαν πάρει τη Δευτέρα, αν είχε κάνει ο γιος μου σε ιδιωτικά. Την Τρίτη τον επήραν τηλέφωνο, του είχαν πει, ειδοποία τις στενές σου επαφές, να αυτοπεριοριστούς. Ναι. Εντάξει, και είμαστε αυτοπεριορισμένοι από την Τρίτη. Έχετε αποταθεί στον προσωπικό σας γιατρό? Έχω αποταθεί στον προσωπικό μου γιατρό και μου έχει πει ο γιατρός μου ότι νοωμένο ότι έχετε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα, δεν μπορώ εγώ να σας στείλω. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, και μας είπαν ότι πρέπει να περιμένουμε από το Υπουργείο να μας ενημερώσουν πότε θα πάμε για τεστ. Μάλιστα, σας ευχαριστήσω. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε μήνυμα καθόλου, τίποτα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν. Ωραία. Η διαδικασία είναι αυτή που είπαμε πριν. Με το που στέλνει το κρούσμα τις λίστες,
περνούν από μια επεξεργασία και προωθούνται για δύο πράγματα. Το ένα είναι για να κανονιστεί, για να διευθετηθεί η μοριακή εξέταση και το δεύτερο είναι για να σταλεί το SMS. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ μπροστά, δηλαδή μου κάνει λίγο εντύπωση την περασμένη Δευτέρα. Αν έχουμε τα στοιχεία του κυρίου, θα ήθελα να τα έχω για να επιβεβαιώσω αυτά που λέει. Μάλιστα. Να δούμε το τι συμβαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακόμη μια τηλεφωνική γραμμή. Καλό μας ημέρα, σας ακούμε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Είμαι από την Πάφο. Θα ήθελα να αναφέρω το περιστατικό που έγινε σε εμάς από τις 13 του Οκτωβρίου. Λοιπόν, 13 του Οκτώβρη πήγαινε η κορή μου σε φροντιστήριο. Την Τετάρτη, 14 του Οκτωβρίου, τηλεφώνησε μας η κοπέλα που είναι το φροντιστήριο και είπε μας ότι στην τάξη της κόρης σας έχει επιβεβαιωμένο κρούσμα. Ναι. Και της είπαμε και εμείς, τι κάνουμε. Λαλή μας να ειδοποιήσει το Υπουργείο. Έμεινε την πέφτυνη γυναίκα μου στο σπίτι, έκλειπε το γορό. Έμεινα την Παρασκευή, πήγε δουλειά, έμεινα εγώ. Δεν μας ειδοποίησαν κανένας και ήρθα, μας ειδοποίησαν το Σάββατο με κινητό τηλέφωνο παρακαλώ 97 αύριο να πάτε να κάνετε τεστ που ξέρω νοσοκομείο της ΠΑΦ ώρα 12 και 20. Επίαζαμε, λαλώ τους ρεπέθη και έκαμε το τεστ, τι κάνουμε εμείς οι γονείς, τι γίνεται. Αλλά είμαι ό,τι ξέρω εγώ. Και έμεινα και τη Δευτέρα σπίτι και εγώ και η γυναίκα μου, ώσπου να βγει το αποτέλεσμα. Και πάλι έμεινε η γυναίκα μια εβδομάδα άδεια και τώρα είμαι εγώ στην Εγκλήπη το μόνο. Γιατί είναι και κάποιος να μας πει τι κάνουμε ρε παιδιά. Εσείς να πληρωθείτε, εσείς να πιέτε πεσάτε τις κανονικές σας και αν δεν είχατε την κανονική. Μάλιστα. Και να πιένω 30 φορές και να μην απαντά κανένας τι να κάνω. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα απαντήσει τώρα κυρία Γρηγορίου. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, η διαδικασία είναι όπως την είπα, νομίζω απαντούνται τα θέματα της διαδικασίας. Τώρα θεωρώ ότι αφού πήραν τηλεφώνημα για να προχωρήσουν για τη διενέργεια του τεστ, θεωρητικά πήραν και το SMS με τις οδηγίες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν το έλαβαν υπόψη ή έχουν κάποιες απορίες, η τηλεφωνική γραμμή 1412 είναι η γραμμή στην οποία μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο για να... Ναι, αλλά αυτό που μας λένε πάρα πολλές φορές και από τον αέρα και στα μηνύματα που μας στέλνουν στη σελίδα μας στο Facebook ή μέσω email ή μέσω προσωπικής επαφής είναι ότι παίρνουμε τηλέφωνο και δεν απαντάει κανένας. Όχι, δεν απαντάει κανένα. Δυστυχώς έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν μας δίνουν οδηγίες, μας λένε αυτοπεριορίσου και θα δούμε για το τεστ και θα κρίνει μια άλλη ομάδα αν θα κάνεις τεστ ή δεν θα κάνεις τεστ και μένουν έτσι. Λοιπόν, να σας πω, δυστυχώς χτυπώντας το τηλέφωνο δεύτερη γραμμή, δεν φαίνεται ότι είναι δεύτερη γραμμή, αλλά θέλω να καταλάβει και ο κόσμος ότι έχουμε καθημερινά αυτή τη στιγμή 150 με 200 κρούσματα, σχεδόν τη μέρα. Το κάθε κρούσμα έχει τουλάχιστον 50 άτομα στενές επαφές. Ναι, μας το εξηγούσε και προηγουμένως ο επιδημιολόγος, ο κ. Ακριβώς. Νικολόπουλος. Άρα υπολογίστε πόσες στενές επαφές έχουμε καθημερινά και πόσο φόρτο εργασίας έχουμε για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε όλους. Και καθημερινά προσπαθούμε να φέρνουμε κόσμο, να αλλάζουμε κάπως τις διαδικασίες, να γίνονται πιο εύκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Η ουσία είναι ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και προσπαθούμε πάντα να βελτιωθούμε. Και πάμε και στο τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα. Γεια σας. Καλό. Για το συγκεκριμένο θέμα. Γεια σας. Είστε στον αέρα. Ναι, αλλά... Ναι. Ναι, σας ακούμε. Είστε στον αέρα. Ναι. Μια ερώτηση σχετικά με κάποιος που ταξιδεύει από κάποια χώρα γάμα που υποχρεωτικός όταν έρθει στην Κύπρο πρέπει να μείνει καραντίνα 15 μέρες. Αυτές τις μέρες υποχρεωτικώς δεν θα πάει δουλειά. Πώς γίνεται η πληρωμή σε αυτές τις 14 μέρες που δεν θα πάει δουλειά, είτε ιδιωτικός, είτε υπάλληλος, είτε κυβερνητικός. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, και αυτό είναι διευκρινισμένο μέσα στο δελτίο τύπου που έχει βγει. Αν κάποιος είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου ή Κύπριος πολίτης κτλ. Και έχει ταξιδέψει σε χώρα κατηγορίας Γ για υπηρεσιακούς σκοπούς, τότε θα καλύψουμε με τον ίδιο τρόπο την άδεια ασθενείας του. Αν έχει πάει για λόγους αναψυχής, δυστυχώς δεν μπορούμε να καλύψουμε αυτή την... Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, κυρία Γρηγορίου, δώστε μας ξανά ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και πού μπορούμε να βρούμε όλες αυτές τις αιτήσεις, όλες αυτές τα βήματα
τις οδηγίες. Ωραία. Το τηλέφωνο είναι το 1412 και κάποιος που δεν έχει πάρει το μήνυμα ή κατά λάθος το έσβησε κτλ. Θα μπορεί να αποταθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών. Υπάρχει link για το COVID-19. Και από εκεί και πέρα μας κατευθύνουν πέρα, οι πληροφορίες, οδηγίες και καταλήγουμε στο οδηγίες για άτομα σε καραντίνα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν αρκετά χρήσιμα αυτά που μας είπατε και ελπίζουμε να λύσαμε και απορίες του κόσμου σε σχέση με αυτές τις διαδικασίες για να γίνονται και πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τα πάντα. Έγινε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά τα θέματα. Στο σημείο αυτό να πούμε στον κόσμο ότι αμέσως τώρα θα προβάλλουμε, θα δείξουμε και θα αναδείξουμε τη μεγάλη αυτή υπόθεση ασθενούς που έχει σοβαρή μόλυνση στα πόδια. Οι συγγενείς του τον πηγαίνουν από γιατρό σε γιατρό. Δεν υπάρχει κλίνη από ό,τι πληροφορηθήκαμε για να τον νοσηλεύσει. Στην πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι βλέπουμε και θα δείτε κι εσείς, και καλό είναι να απομακρύνετε τα παιδιά από τις οθόνες, διότι θα ακολουθήσουν κάποιες κάπως σκληρές εικόνες από το πρόβλημα που έχει αυτός ο ασθενής, κανένας γιατρός δεν μπορεί να του πει τι ακριβώς συμβαίνει και πώς θα αντιμετωπίζεται αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν έχουμε ξαναδεί τόσο μια τέτοια περίπτωση, η οποία να είναι τόσο εξόφθαλμη και να μην βρίσκει λύση. Θα μας τα εξηγήσει καλύτερα η κόρη του ασθενούς, είναι εδώ κοντά μας, είναι η κυρία Γιώλα Μιχαήλ. Καλωσορίσατε. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, για να καταλάβουμε και εμείς, να καταλάβουν και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν.